Εκδήλωση για την παρουσίασή της στο κοινό της Βόρειας Ελλάδας πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη η κρατική αεροπορική εταιρεία της Λετωνίας Air Baltic, με ένα πρόγραμμα πτήσεων που εκτός από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα θα περιλαμβάνει και ελληνικά νησιά όπως η Κέρκυρα, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Η αεροπορική εταιρεία των Βαλτικών χωρών επιχειρεί να φέρει πιο κοντά την Ελλάδα στους Λετωνούς αλλά και τη Λετωνία στους Έλληνες. Σαφώς και είναι, και γιατί καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πόλεων και προορισμών, ξεκινώντας Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και φτάνοντας μέχρι και την κεντρική Ελλάδα, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία. Από την άλλη όμως μπορούμε και εμείς πλέον να μεταφερθούμε στις χώρες της Βαλτικής πιο εύκολα. Όπως μπορείτε να το κάνετε πιο εύκολα χωρίς να χρειαστεί να έρθετε στην Αθήνα για να πάρετε την πτήση. Κατευθείαν από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης φτάνετε σε 3 ώρες περίπου στη Ρίγα και από εκεί μπορείτε να έχετε ανταπόκριση σε όλες τις χώρες της Βαλτικής, Λετωνία, Εστονία και επίσης και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Σκανδιναβίας. 2 φορές την εβδομάδα θα συνδέεται πλέον το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με την πρωτεύουσα της Λετωνίας, τη Ρίγα, ενώ η εκδήλωση διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία της Fraport Greece, μιας που η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή για τις σχέσεις των 2 χωρών, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων. Σήμερα είμαι εδώ για να καλώ τους Έλληνες να έρθουν στις Βαλτικές χώρες, στη Λετωνία, στη Ρίγα και στην Εσθονία και Λιθουανία και ανακαλύψουν τις χώρες μας που είναι πάρα πολύ ωραίες. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είχα την ευκαιρία να συστήσω μία πανέμορφη χώρα σε ανθρώπους της μιας άλλης πανέμορφης χώρας. Η Air Baltic συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Ρίγα ήδη από το 2015. Αυτή την περίοδο πετάει 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Κυριακή από Μάιο ως Οκτώβριο, ενώ συνδέει και την Αθήνα, που είναι σύνδεση που ξεκίνησε αρχικά με μία πτήση ως εποχιακό δρομολόγιο, ενώ στις μέρες μας πετάει 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο, και παράλληλα προγραμματίζεται να έχει παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.